κέντρο. Και δεν παίζει φιλικά η ΑΕΚ όπως παίζει ο ΠΑΟΚ. Οπα, δηλαδή, περίμενε, αν υποθέσουμε ότι είναι όπως τα λες. Ναι. Αν μπορείς να το κάνεις θα σε χάλαγε. Εμένα προσωπικά θα με χάλαγε. Ρε φίλε, ας μιλάμε με ειλικρίνεια. Γιατί δεν το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις. Λέμε για τον Ολυμπιακό ότι πάει σε κάποιες έδρες και παίρνει εύκολα παιχνίδια. Βρε, καλά κάνεις. Εσύ αν μπορείς να το κάνεις, γιατί θα σε χάλαγε. Γιατί δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου. Ούτε του ΠΑΟΚ ήταν, αλλά το άλλαξε, ναι, το έργο. Ούτε του ΠΑΟΚ. Μόλις έγινε εξουσία ο ΠΑΟΚ, άρχισε να στραβώνει το στόμα. Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει. Το να βγαίνεις όμως και να λες ότι είναι μαγιά μου, οπότε και του Ολυμπιακού τόσα χρόνια ήταν μαγιά μου. Ήτανε, φίλε, και το λέγαμε. Εγώ το έλεγα, και για τον Ολυμπιακό, το έλεγα και για τον ΠΑΟΚ και για όποιον πάρει την εξουσία. Μαγιά του. Εντάξει, αν θέλουν να το παίρνουν έτσι το πρωτάθλημα, όπως το θέλανε. Ξέρεις ποια είναι η μαγιά. Ξέρεις ποια είναι η μαγιά. Να πάρει ο άλλος το πρωτάθλημα που είναι κόντρα στην εξουσία με μεγάλη μπάλα και ιστορίες. Αυτή είναι μαγιά. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός φέτος έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα έλεγα είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Τώρα, αμφιβάλλω. Να πω και κάτι άλλο που θέλω να σου πω καιρό τώρα. Ναι. Ενώ είσαι άντρας, παιδί μου, με παντελόνια και από όσα ακούω τόσο καιρό. Ναι. Ποδοσφαιρικά όμως, ρε ραπ, ποδοσφαιρικά. Ναι. Είσαι... Έτσι μιλάς σαν τους τύπους που γίνεται μια φασαρία, ναι, και στο τέλος είναι ο άλλος κάτω, πας τον πατάς μια κλωτσιά και το φκίνεις κιόλας. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πάνω ψηλά, ναι, μιλάς για τον ΠΑΟΚ με καλά λόγια και με το που χάσει ο ΠΑΟΚ και είναι στη δεύτερη θέση θα βγεις και θα το κράξεις. Ναι, ναι, το δεύτερο, το τρίτο, τον κράζω. Είναι λίγο ανάποδο αυτό, ρε ραπ. Πώς, ναι, μπορείς και το κάνεις. Είναι κοινωνιολογικό. Κλείσε. Θα το ψάξω εγώ. Θα το ψάξω. Θα πάω στον ψυχολόγο. Στον κύριο Κάζη. Φιλιά, φιλιά. Θα πάω στον κύριο Κάζη. Θα πάω με κάνει ψυχιατρική ανάλυση ο κύριος Κάζη. Παριστίδης. Παριστίδης, ναι. Όσοι είναι στη γραμμή. Καλημέρα. Είμαι πολύ ευχαριστούλα. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.